Πώ να σοβατήσει έναν εξωτερικό τοίχο. Επίπεδο δυσκολία 2. Το σοβάτισμα προστατεύει τον τοίχο, κρύβει τι μικροατέλειε και δημιουργεί ομοιόμορφε επίπεδε επιφάνειε έτοιμε για βάψιμο, επένδυση ή όποια άλλη τελική επεξεργασία. Μόλι τεγνώσει ο σοβά και μετά από μερικέ ημέρε μπορεί να καλυφθεί με χρώμα ή κάποιο άλλο πλαστικό επίχρησμα. Θα χρειαστεί σκονίαμα για σοβάτισμα, επισκευαστικό στόκο και πιθανό ιαλόπλεγμα σοβάδων. Προμηθεύσε ένα αγωνιακό τριβίο με τροχό γενική κοπή, μια βαριοπούλα και μια σμήλη, ένα πλυστικό υψηλή πίεση, ένα λεκανάκι, ένα δράπανο με αναμικτήρα, μια σπάτουλα λίανση, έναν πύχη σοβατίσματο, ένα μυστήρι πλακάδων και πρόβλεψες καλοσιά αν χρειαστεί να δουλέψει σε ύψο. Πάρε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια. Καθαρό υπόστρωμα. Με τη σμήλη ξεκόλλησε τυχόν σαθρά κομμάτια ή ανομαλίες. Διαπλάτηνε τις ρογμές με το γωνιακό τροχό. Οι επιφανειακές ρογμές και μικρές τρύπες θα αποκατασταθούν με τον επισκευαστικό στόκο. Οι βαθύτερες ρογμές και μεγαλύτερε μεγαλύτερες δεν μπορούν να καλυφθούν με τον επισκευαστικό στόκο. Γι' αυτές πρέπει να χρησιμοποιήσεις κονίαμα για σοβάτισμα. Χρησιμοποιήστε το πλυστικό υψηλής πίεσης για να καθαρίσει την τυχοποιία με τούβλο ή τον παλιό σοβά. Κονία μας σε πάστα ή σε σκόνη. Η ετοιμόχρηστη πάστα προορίζεται για εφαρμογή σε λεπτές για εφαρμογη σε λεπτες στρωσεις των 3 χιλιοστών ή κάθε μια και για δύο χέρια το μέγιστο. Η επιλογή υλικού σε σκόνη επιτρέπει καλύτερη επικάλυψη πάχους έως και 25 χιλιοστά με περάσματα των 8 χιλιοστών. πρόκειται για μια λύση επιβεβλημένη για σοβατίσματα μεγαλύτερου πάχους. Μπορείς να ενισχύσεις τον σοβά με ένα ενισχυτικό πλέγμα. Το ιαλό πλέγμα τοποθετείται με επικάλυψη των λωρίδων του κατά 15 εκατοστά και καλύπτεται στη συνέχεια από τον σοβά. Αυτή η λύση συνιστάται για την ενίσχυση σαθρής τριχοποιίας. Την παραμονή τη εργασία βρέξε τον τοίχο. Απόφυγε να εφαρμόσει τον σοβά αν ο καιρό δεν είναι καλό, αν έχει πολύ σέστη ή αν υπάρχει δυνατό αέρα που μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορο στέγνομα. Ετοιμασία του σοβά. Ρίξε σταδιακά τη σκόνη σε νερό, τηρώντα τι αναλογίε που αναγράφονται στο σακί. Αναμίξε αργά μέχρι να δημιουργηθεί μια πάστα χωρί βόλου. Χρειάζονται 3 έω 5 λεπτά για το ομογενοποιημένο μείγμα. Όσο βάζει σκόνη, αφήνει περιθώρια να παίξει με τη σύσταση του μείγματο, μεταβάλλοντα λίγο την ποσότητα του νερού. Κάντον λίγο πιο παχύρευστο πρέπει να απλώσει παχιά στρώση. Εφαρμογή. Τήρησε τον χρόνο ξεκούραση του υλικού που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή, συνήθω 5 λεπτά, και ξεκίνα την εφαρμογή. Βάλε υλικό στη σπάτουλα λίανση με το μυστρή και άπλωσε στον τοίχο. Παίρνα το εργαλείο κατά μήκο του τοίχου για να απλώσει μια στρώση. Σιγουρέψου ότι το υλικό είναι σφιχτό. Έλεγξε και ίσχυσε τη δουλειά σου με τον πύχη σοβατίσματο. Σε λίγο υπόστρωμα, το μέσο πάχο ενό περάσματος είναι 6 έω 8 χιλιοστά. Αν απαιτείτε μεγαλύτερο πάχο, τήρησε τον χρόνο αναμονή που υποδεικνύεται πριν περάσει στην επόμενη στρώση. Το μείγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά μέσο όρο σε περίπου 40 λεπτά. Μην ετοιμάζει μεγάλη ποσότητα σοβά για να σου φτάσει ο χρόνο. Φινίρισμα τη επιφάνεια. Αν μετασκοπεύεις να περάσει χρώμα ή κάποιο επίχρησμα φινιρίσματο, πρέπει πρώτα να λιάνει την επιφάνεια του σοβά με το μυστρή. Αν προτιμάς ένα τελικό φινίρισμα με βάψιμο, η επιφάνεια του σοβά πρέπει να είναι λία. Τώρα που το σοβάτισμα έχει ολοκληρωθεί, ο τείχος έχει μια ψεγάδια στη επιφάνεια, έτοιμη να δεχτεί το φινίρισμα της επιλογής σου. Μια απαραίτητη προετοιμασία για την επίτευξη άρτιου αποτελέσματος.